Αν η ποίηση, αγαπητοί χριστιανοί, η κάθε ποίηση θεωρείται ως η τελειότερη έκφανση και έκφραση της αρμονίας του λόγου, με τον οποίο εκδηλώνεται από τον εμπνευσμένο ποιητή το μεγαλείο του ενυπάρχοντος τον άνθρωπο Θείου Πνεύματος, τότε οι θεόπνευστοι ποιητές και υμνογράφοι της Αγίας μας Εκκλησίας εξήλθησαν πράγματι σε δυσθεώρητες σφαίρες πνευματικής ανατάσεως, υμνώντας το πρόσωπο της Παναγίας στον ακάθιστο ύμνο, τον οποίο με τόση κατάνοιξη παρακολουθείται απόψε από τους δέχτες των τηλεοράσεών σας, λόγω της αναγκαστικής μη προσέλευσής σας στους ιερούς ναούς εξαιτίας της οδυνηρής πανδημίας του κορονοϊού, που τόσο σκληρά δοκιμάζει σήμερα την ανθρωπότητα. 14 αιώνες έχουν περάσει από τότε που η Παναγία έσωσε την βασιλεύουσα πόλη της Κωνσταντινούπολεως από τη συνδυασμένη επιδρομή αβάρων και περσών, ενώ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος απουσίαζε μαζί με το στρατό του στα βάθη της Ανατολής. Και ευγνώμονας, ο Ορθόδοξος λαός της Κωνσταντινούπολεως αφιέρωσε τον ύμνο αυτό σαν ευλαβική προσφορά προς την υπέρμαχο στρατηγό, για να φυλάτει, για να ψάλλει η πόλη τα νικητήρια και τα ευχαριστήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών και των συμφορών εκείνων. 14 αιώνες έχουν περάσει, και όμως ο ύμνος αυτός όχι μόνο δεν λησμονήθηκε, αλλά ακούεται με βαθιά πάντοτε ευλάβεια από τα πλήθη των Ορθοδόξων Χριστιανών, γιατί είναι ποίημα γνήσια χριστιανικό και ελληνικό. Είναι ο Βυζαντινός πεάνας της νίκης των Ελλήνων κατά των βαρβάρων, αλλά και των χριστιανών κατά των αοράτων πειρασμών της αμαρτίας. Ο εμπνευσμένος ποιητής του ακάθιστου ύμνου κατορθώνει με τρόπο θαυμαστό να συνδυάζει τα παρόντα με τα αιώνια, τη σωτηρία της Κωνσταντινούπολεως με τη λύτρωση των ψυχών, τις υλικές υπηρεσίες του Θεού προς τον άνθρωπο με τις πνευματικές δωρεές. Το γεγονός όμως που συγκλονίζει την ψυχή του κάθε πιστού είναι η μεγάλη ευεργεσία του Θεού προς την ανθρωπότητα, η σάρκωση του Θεού Λόγου. Ο ακάθιστος ύμνος παίρνει το μεγάλο γεγονός της Θείας Οικονομίας από την αρχή του, την ώρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ως τη γέννηση στο σπήλαιο, την προσκύνηση των ποιμένων και των μάγων, την υπαπαντή στον ναό, ως τη φυγή στην Αίγυπτο και την επάνωδο στη Ναζαρέτ, και προσκυνεί όλα αυτά τα υπερφυή γεγονότα, τα εξαίρει, τα υμνεί και τα δοξολογεί, τα θαυμάζει και τα προβάλλει σε προσκύνηση και διδαχή. Εμβαθύνει σε αυτά, θεολογεί, δογματίζει, διδάσκει και καλεί τον πιστόν και ευλαβή χριστιανό να έρθει στα ύψη των αρετών του Χριστού και της Παναγίας, να αναλογιστεί τι έγινε για τη δική του λύτρωση και σωτηρία. Πώς η Πάναγνος Θεοτόκος στάθηκε με τις αρετές της άξια να δεχθεί τον Χριστό στην πανάμωμη κοιλιά της και να γεννήσει τον σωτήρα και λυτρωτή όλου του κόσμου και να γίνει έτσι η απαρχή της σωτηρίας μας. Η μήτρα της Παναγίας έγινε χωρίον του αχωρίτου και δοχείον του αστέκτου πλαστουργού της. Έγινε κλίμαξ δις κατέβει ο Θεός και η γέφυρα η μετάγουσα του εκείς προς ουρανό. Αυτή μας συνάπτει με τον Χριστό και τη σωτηρία μας.
είναι η μητέρα όλων των χριστιανών, οι οποίοι ως παιδιά δικά της γίνονται δεκτικοί της Θείας Χάρης και θεώνονται. Έτσι, η εν Χριστώ σωτηρία είναι βιωματικά μεθεκτή μέσα από το πρόσωπο της Παναγίας. Δίκαια λοιπόν η Εκκλησία μας τοποθετεί την Παναγία, τη Μητέρα του Θεού, στο κέντρο της ευσεβειάς της. Η Εκκλησία μας, χωρίς να θεοποιεί την Παναγία, αναγνωρίζει όλο το επίγειο και ουράνιο μεγαλείο της και απονέμει σε αυτήν την ύψιστη τιμή που είναι δυνατόν να αποδοθεί. Κανένα πλάσμα του Θεού δεν πήρε ούτε και θα πάρει την δόξα της Παναγίας, γιατί κανένας δίκαιος ή Άγιος δεν είναι τόσο κοντά στο Χριστό όσο αυτή. Ούτε οι 12 Απόστολοι, ούτε ο Τίμιος Πρόδρομος που στάθηκε κατά τον λόγο του Κυρίου ο εν γεννητής γυναικών μίζων. Κανείς δεν τιμήθηκε όσο η Θεοτόκος, η οποία αξιώθηκε να δανείσει σάρκα από τη σάρκα της στον Υιόν και Λόγο του Θεού, και γι' αυτό εξαιρέτως λέγεται Παναγία και Υπεραγία, και παρότι είναι άνθρωπος γεννημένη από ανθρώπους, είναι όμως κατά τα λόγια του Αγγέλου θυμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Η Παναγία, η Εκκλησία μας με την ακολουθία των χαιρετισμών τοποθετεί απόψε μπροστά μας το μεγαλύτερο πνευματικό πομπό και τον ισχυρότερο πόλο έλξιος της ψυχής μας, την Παναγία μας. Παρακολουθώντας απόψε με ευλάβεια και κατάνοιξη τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου, αφήνουμε την ψυχή μας να υψωθεί πιο ψηλά από τις μικρότητες και τις ατέλειές μας και να επικοινωνήσει το πνεύμα μας με την Άγια Μορφή της. Καθώς ακούμε τους ύμνους και τις οικετήριες κραυγές των υμνοδών προς την Θεοτόκο, ενώνουμε και τους δικούς μας καημούς, τα προβλήματά μας, τα αισθήματα των καρδιών μας και τα αναφέρουμε στην Μητέρα του Θεού και Μεσήτριά του κόσμου. Αυτήν παρακαλούμε, σε αυτήν λέμε τα βασανά μας, τον πόνο μας, σε αυτήν λέμε τις αμαρτίες μας, και αυτή σαν μάνα δική μας μας νιώθει και σαν μάνα του Χριστού με παρησία για μας πρεσβεύει. Ο Ορθόδοξος λαός μας την έκανε μάνα του αληθινή, όπως ακριβώς το ζήτησε από τον Σταυρό ο Υιός της, «Ιδού η μήτρη σου», είπε στον Ιωάννη. Και σαν μάνα του πόνου και δική του, της εμπιστεύθηκε ο ευλαβικός λαός μας όλους τους πόνους, τις αγωνίες και τους καημούς του. Και στον κάθε πόνο το βοτάνι της γιατριάς το αναζητά κοντά σε αυτήν την γλυκιά παρηγορήτρια, και ανάβει κάθε του πόθο κρυφό καντήλι μυστικό στο εικονοστάσι της θερμής Μεσήτριας. Ο Ορθόδοξος λαός μας με την αλάθευτη διορατικότητά του βρήκε στην μορφή της Παναγίας την ενσάρκωση των στεναγμών του, του πόνου και των θλίψεων του. Σε αυτήν καταφεύγει στις δύσκολες στιγμές της ζωής του, για να βρει παρηγοριά, για να αντλήσει θάρρος, για να σβήσει τη φλόγα της φρικτής δοκιμασίας του. Μπροστά στη σεβάσμια εικόνα της, όλοι σκύβουμε ευλαβικά το κεφάλι και γονατίζουμε οικετευτικά, ζητώντας ανακούφιση και παρηγοριά και τόνωση και ελπίδα. Και εκείνη η Βασίλισσα, πραγματική Βασίλισσα, σκύβει στοργικά σε μας τα παιδιά της και γεμάτη αγάπη τον πόνο μας βαλσαμώνει,
τα δάκρυα μας σπογγίζει, τους παλμούς της καρδιάς μας ηρεμεί, την ψυχή μας γαλινεύει και εμπνέει σε όλους μας την ελπίδα για το μέλλον και τη χαρά για τη ζωή. Όσοι λοιπόν δοκιμάζουμε θλίψεις, όσοι αισθανόμαστε τη ρομφαία του πόνου να διατρυπά την καρδιά μας, όσοι καμπτόμεθα κάτω από το βαρύ φορτίο των καθημερινών ταλαιπωριών, όσοι νομίζουμε ότι είναι μακρές και ατελείωτες οι μέρες και οι ώρες της οδύνης μας, όσοι αισθανόμαστε την ανάγκη της θείας παρηγοριάς και ενισχύσεως, ας ανυψώσουμε το βλέμμα της ψυχής μας προς εκείνη, η οποία πόνεσε για να είναι σήμερα πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων μπροστά της. Απευθυνθείτε λοιπόν στην Παναγία όλοι, μιλήστε της, ανοίξτε την καρδιά σας, πέστε τον πόνο σας, στυλώστε το βλέμμα σας πάνω στην Άγια Μορφή της και παρακαλέστε την. Είμαι βέβαιος, θα βρείτε ανταπόκριση, θα βρείτε την παρηγοριά, την τόνωση και την ελπίδα. Μητέρες, κοιτάξτε την Παναγία. Έχει κάτι κοινό, έχετε κάτι κοινό με αυτή. Τον ίδιο τίτλο, τον ατίμητο τίτλο της μητέρας, της μάνας. Κοιτάξτε την με το μάτι της μάνας. Μιλήστε της, πέστε της απλά κάθε τι που σας απασχολεί. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε κατανόηση, θα συνεννοηθείτε. Πονεμένα αδέρφια μου, με τα δακρύβρεχτα μάτια σας συναντήστε τα πονεμένα μάτια της Παναγίας μας. Έχουν κάτι να σας πούν. Παιδιά μου, σας λένε, όταν πονάτε, κοιτάξτε τον Σταυρό του Υιού μου. Κοιτάξτε εμένα, αντλήστε δύναμη και αντιμετωπίστε τον πόνο με σιωπή, με υπομονή, με καρτερία. Δαμάστε τον πόνο σας με την αγάπη σας στον Υιόν μου και Θεό σας. Κοιτάξτε την Παναγία η αμαρτωλή. Έχει να πει και σε μας κάτι σημαντικό, αυτή που στη ζωή της υπήρξε η άμμονη, η άσπηλη, η Παναγία η και χαριτωμένη, που σάρκωσε και γέννησε τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Μην απελπίζεστε, μας λέγει, εγώ θα γίνω για σας η μεσήτρια, η γέφυρα, η μετάγουσα εκ της γης προς ουρανό, η ταχυνή βοήθεια, η διηνεκής προστασία, πολλά εσύ η δέησης μητρός προσευμένη αν δεσπότου. Μόνο ένα βλέμμα σας οικετευτικό στον Υιόν μου φτάνει. Αλλά αγαπητοί χριστιανοί, οι χαιρετισμοί της Παναγίας είναι μαζί και τραγούδι ελευθερίας. Η Παναγία Παρθένος για το έθνος μας είναι υπέρμαχος στρατηγός, διείσε γύρονται τρόπαια και εχθροί καταπίπτουση. Στην Παναγία Παρθένο καταφεύγουμε εν καιρό πολέμων και διωγμών, επιδρομών αλλοφύλων και εθνικών καταστροφών. Εκείνη η αθάνατης μνήμης σύναξη του λαού στον ναόν της του Θεού Σοφίας, ενώ πολιορκείτο η πόλη από τους αβάρους, έχει αναχθεί για την ελληνική ορθοδοξία σε ακαταμάχητο σύμβολο προτροπής, ότι δηλαδή σε κάθε κίνδυνο εθνικό στην Παναγία μας πρέπει να καταφεύγουμε και εμείς. Σήμερα που οι αδικίες των ισχυρών της γης, οι δικές μας αδυναμίες και οι πολλές μας αμαρτίες κρατούν ακόμα τη μισή μας πατρίδα υπόδουλη, τραυματισμένη και πρόσφυγα και εμπεζωμένη από τη μεγαλόσχημη απάθη της διεθνούς διπλωματίας. Σήμερα που ο κυπριακός ελληνισμός για 46 τώρα χρόνια με τσακισμένα τα φτερά
με την πικρή γεύση της απογοήτευσης, με τις ελπίδες του γκρεμισμένες και τις προσδοκίες του διαψευσμένες, έχει μολύβει το πένθος στην καρδιά. Πού αλλού να προσφύγουμε πρέπει? Στην Παναγία να προστρέξουμε, νοερά να την αθενήσουμε και γονικλινείς μπροστά στα άχραντα πόδια της θερμά να την παρακαλέσουμε να γίνει ξανά για μας μεσήτρια στον Υιόν της, για να φανεί ήλαιος και να συντομεύσει το χρόνο της οδυνηρής δοκιμασίας μας. Χριστιανοί μου, επιτρέπει ο Θεός θλίψεις και δοκιμασίες σε άτομα, σε οικογένειες και σε έθνη και σε όλη την ανθρωπότητα για λόγους παιδαγωγικούς. Αυτός όμως επεμβαίνει στον κατάλληλο καιρό για να δώσει τη θεραπεία και τη λύτρωση. Και ο κατάλληλος καιρός εξαρτάται και μπορούμε να πούμε καθορίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Όσο πιο πρόθυμο και πιο σύντομα δεχτεί ο άνθρωπος την καλή παιδαγωγία που η θλίψη και η δοκιμασία απεργάζεται, με όσο μεγαλύτερη πίστη καταφύγει προς τον Θεό και του ζητήσει με θερμή προσευχή και ειλικρινή μετάνοια την λύτρωση και σωτηρία, τόσο πιο πολύ συντομεύει ο χρόνος της οδυνηρής δοκιμασίας. Φαίνεται όμως ότι κατά τη διάρκεια των 46 ετών τουρκικής κατοχής όχι μόνο δεν μετανοήσαμε, αλλά αντίθετα περιφρονήσαμε τον Θεό και αυτονομηθήκαμε από κάθε υπερβατική αυθεντία και ζούμε ζωή βοσκηματώδη κατά την έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου. Ζούμε δηλαδή όπως τα ζώα, χωρίς πνευματικά ενδιαφέροντα, χωρίς μεταφυσικές ανησυχίες, χωρίς αγάπη, χωρίς συμπόνια, χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς τακτική προσέλευση στην ψυχοτρόφο τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και ο Θεός όχι μόνο δεν έσβησε τη φλόγα της φρικτής εθνικής δοκιμασίας μας, αλλά αντίθετα, εξαιτίας των πολλών αμαρτιών μας, επέτρεψε και την παρούσα μάστιγα του φέροντος το σχήμα κορώνας Ιού, του επάρατου και θανατηφόρου κορονοϊού. Και το ευλογημένο ημών γένος οδυνάται μαζί βεβαίως με όλη την ανθρωπότητα. Εκτός όμως από τη μάστιγα αυτή του κορονοϊού, που τόσο πολύ μας φοβίζει, γιατί φέρνει μαζί του το θάνατο το σωματικό, υπάρχει και ένας άλλος ιός που προηγήθηκε της παρούσης πανδημίας του κορονοϊού. Υπάρχει ο πνευματικός κορονοϊός που φέρνει μαζί του και αυτός ένα χειρότερο θάνατο από το σωματικό. Φέρνει μαζί του τον αιώνιο πνευματικό θάνατο, στον οποίο οδηγούμαστε λόγω της σκληροκαρδίας μας, της έλλειψης αγάπης και της αμετανοησίας μας. Σε αντίθεση με το αντίδοτο της παρούσης λοιμώδους νόσου του κορονοϊού, που δεν βρέθηκε δυστυχώς ακόμα, το αντίδοτο του πνευματικού κορονοϊού υπάρχει. Ποιο είναι αυτό? Είναι η θέρμανση της καρδιάς μας με το εμβόλιο της Θείας Χάρης, η θέρμανση της καρδιάς μας με την αγάπη, τη συμπόνια, την αλληλεγγύη, την μετάνοια, την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία. Για να βρεθεί και το αντίδοτο της λοιμώδους νόσου του κορονοϊού που καλπάζει σήμερα και σκορπά παντού σε όλη την οικουμένη το θάνατο, θα πρέπει να μετανοήσουμε όλοι ειλικρινά και να επανέλθουμε και πάλι στον Θεό. Η μετάνοια εξαγνίζει την ψυχή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ξανασυνδεθούμε με τον Θεό. Δεν είναι τυχαία που ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μέγιστος αυτός φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος,
μας προειδοποιεί ότι ο Θεός κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως δεν θα μας ερωτήσει γιατί αμαρτήσαμε, αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε. Οι χαιρετισμοί λοιπόν της Θεοτόκου, που με τόση κατάνοιξη παρακολουθούμε απόψε, θα πρέπει να μας βοηθήσουν να μετανοήσουμε ειλικρινά και να επανασυνδεθούμε, να επανασυνδέσουμε την ίδια τη ζωή μας με τον χορηγό της ζωής, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Τα πονεμένα μας χαίρε προς την Παναγία, την Μητέρα του Θεού, να μεταβάλλονται πρέπει σε λιγμούς μετάνοιας και σε κλάμα μεταμέλειας. Τα πονεμένα χαίρε μας προς την Θεοτόκο να μετασχηματίζονται πρέπει σε δάκρυα συντριβής και ταπείνωσης και μετάνοιας ειλικρινούς, που να οδηγήσει στο εξομολογητήριο και από εκεί στην τράπεζα του άρτου της ζωής. Και τότε, με χείλια απαλλαγμένα από τον ρήπο της αμαρτίας, να απευθυνθούμε στην Παναγία και να είστε βέβαιοι, πλούσια θα δεχτούμε την ισχυρή προστασία της Θεομήτωρος, την τόνωση και την ενίσχυση της. Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θανάτος ελέησον ημάς.